Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας συγκέντρωση του υποψηφίου και αυριανού Δημάρχου Μιχάλη Χαλκίδη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρευρίσκεστε. Βρίσκονται μαζί μας μέχρι στιγμής οι πολιτευτές Μπαρτζόκας Τάσος, το πολιτικό στέλεχος Κουτσουπιάς Φώτης, από τους περιφερειακούς σύμβουλους η κυρία Καρατζούλα Νίκη, ο κύριος Τελιγιαννίδης Θεόφιλος, η κυρία Σουγιουλτζή Γκασνάκη Ολυμπία και ο κύριος Κίμων Παράσχου. Φίλες και φίλοι, η γενιά προσδοκά πολλά από εσένα. Σε εμπιστευόμαστε απόλυτα. Ευχαριστώ. Μετά από 7 χρόνια περίπου πολιτικής ανάπαυλας, ξανανταμώνουμε στην πλατεία μας. Ξέρετε, μιλώ εκτός κειμένου, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα πω. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή είμαι πολύ συγκινημένος και το καταλαβαίνετε. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε όλη μου την πολιτική πορεία, αλλά και την προσωπική μου ζωή, ήμουν και είμαι πολύ αληθινός. Δεν προσποιήθηκα ποτέ, δεν κρύφτηκα ποτέ και πάντοτε στα αράτα σας κοιτούσα στα μάτια και σας έλεγα αυτά που πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να κάνω και αυτά έφτιαχνα. Αυτό να είστε βέβαιες και βέβαιοι, ότι θα κάνω και μετά τις 26 Μαΐου, γιατί 26 Μαΐου δήμαρχος στο Δήμο Αλεξάνδρειας θα είναι ο άνθρωπος που κατ' επανάληψη έχει δώσει εξετάσεις και το ξέρουν όλοι οι πολίτες του Δήμου. Χρειάζεται μια νέα δημοτική αρχή η οποία πραγματικά να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την πορεία του τόπου. Δεν είμαστε στη στασιμότητα σαν Δήμος Αλεξάνδρειας. Είμαστε στην οπισθοδρόμηση και τούτο δεν το δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε να τραβήξουμε μπροστά και να είστε βέβαιες και βέβαιοι ότι θα τραβήξουμε μπροστά μετά από 20 μέρες. Απόψε οι πολίτες του πρώην Δήμου Μελίκης έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε ολόκληρο το Δήμο Αλεξάνδρειας. Ένα μήνυμα νίκης των δυνάμεων της ανατροπής. Ένα μήνυμα νίκης για να αλλάξουμε σελίδα. Ένα μήνυμα νίκης για να σταματήσει ο ληστηρός κατήφορος της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ένα μήνυμα νίκης για να περάσουμε στην κανονικότητα αρχικά και στην ανάπτυξη μετά. Θα πούμε 5 πράγματα, γιατί η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι απελθούσα σε λίγες μέρες. Απερχόμενη είναι. Εμείς ήρθαμε να σας πούμε, και αυτό περιμένετε όλες και όλοι, τι θα κάνουμε. Γιατί ο τόπος μας και οι οικογένειες όλες και η νέα γενιά κάτι περιμένει από εμάς. Προηγουμένως η Λιδία που με προσφώνησε είπε ότι η νέα γενιά με εμπιστεύεται. Να σε βέβαιη και εσύ και η συνομήλικη σου Λιδία ότι όχι απλά θα σας κάνω να με εμπιστεύεστε, αλλά είναι παραπάνω από βέβαιο και τον άκουσα. Είναι το Νεοχωρόπουλο δίπλα μας εδώ στην κορυφή. Δεν έχει ούτε δίκτυο ούτε πομόνες. Έχουνε βρύσες και οτρήσεις στα σπίτια τους και πίνουν από απομόνες. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας τι σημαίνει αυτό από πλευράς υγιεινής και ποιότητας νερού για τα παιδιά, για τα μικρά και για τους μεγάλους, από πλευράς υγιεινής, με δεδομένο ότι η περιοχή μας είναι επιβαρημένη από τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και ο υδροφόρος ορίζοντας συνεχώς μολύνεται. Λοιπόν, ένας δήμαρχος όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το Δήμο Αλεξάνδρειας δεν μπορούσε σε ένα χωριό 300 κατοίκων να κάνει δίκτυο ίδρυυσης? Και θα πει ο Χαλκίδης την επόμενη μέρα και θα πει δεν το κάνω επειδή έχει λίγους κατοίκους?
Σας λέω λοιπόν ότι το πρώτο έργο που θα γίνει η ίδρυση του χωριού αυτού. Είναι ντροπή. Πρώτα αυτό θα γίνει και μετά τα άλλα. Και τον Δήμο Πλατέως και τον Δήμο Διγονιδό και τον Δήμο Αλεξάνδρας και αυτό θα πράξω. Εννοώ τους ηλικιωμένους, τους παππούδες μας, εννοώ τα παιδιά με ειδικές δεξιότητες, ειδικές ανάγκες, εννοώ τις ασθενέστερες τάξεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και έχουν πράγματι ανάγκη στήριξης, αυτοί που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, εννοώ τους φοιτητές και τους μαθητές μας που το καλοκαίρι όταν τελειώνουν τα σχολεία έχουν ελεύθερο χρόνο. Και τι λέμε λοιπόν να κάνουμε? Θα πάμε λοιπόν στα παράλια της Πιερίας, της Κατερίνης, όπου υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι κάμπινγκ που δεν λειτουργούν. Θα νοικιάσουμε κάποιους χώρους από αυτούς και το καλοκαίρι θα δώσουμε τη δυνατότητα, χωρίς να πληρώνουν, στους παππούδες μας και στις γιαγιάδες να πηγαίνουν 10 μέρες διακοπές δωρεάν εκεί, ομάδες, θα πηγαίνουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και βεβαίως θα πηγαίνουν και οι φοιτητές και οι μαθητές μας που το καλοκαίρι, σχολάνε και τα πανεπιστήμια και τα σχολεία και θα πηγαίνουν εκεί να κάνουν τις συζητήσεις τους, να συζητάνε, να αναπτύσσουν, να διαπλατείνουν τον ορίζοντά τους και να κοινωνικοποιούνται περισσότερο. Όμως ταυτόχρονα τι θα πετύχουμε με αυτό? Θα πετύχουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Γιατί? Δεν θα χρειαστούν νοσηλευτές, δεν θα χρειαστούν καθαρίστριες, δεν θα χρειαστούν γιατροί να κάνουμε σύμβαση, δεν θα χρειαστούν διάφορες ειδικότητες εκεί. Από πού θα τους πάρουμε στα αλήθεια? Δεν θα τους πάρουμε από το Δήμο μας? Δεν θα τους πάρουμε από τις δικές σας οικογένειες? Από πού θα τους φέρουμε? Και τελειώνω με την καθημερινότητα. Πάρα πολύ καλά είναι ένας αγωνιστής εδώ της. Την επόμενη μέρα να κάνει 5 σοβαρά έργα και να δώσει 50 θέσεις εργασίας. Η ζωή σου, Αποστόλη, δεν μπορείτε να το δείτε, είναι στο καροτσάκι το αναπηρικό που καθημερινά παλεύει για την επιβίωση. Έχεις και την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας. Λοιπόν, τι σημαίνει καθημερινότητα? Σημαίνει και το ζητώ να το κάνετε. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλώ τις 20 μέρες αυτές να κάνετε αγώνα. Αγώνας αυτός ο αγώνας δεν θα είναι για μένα. Δεν θα είναι για το συνδυασμό. Θα είναι αγώνας για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί σε έναν αγώνα νικητήριο. Πάμε όλοι μαζί να αλλάξουμε τον τόπο μας. Πάμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα Δήμο καλύτερο. Τον αξίζουμε εμείς, τον αξίζει η νέα γενιά. Αυτή η νέα γενιά θα με θυμάται. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους. Παρακαλούνται να προσέλθουν. Οι υποψήφοι θα ανακοινωθούν με αλφαβητική σειρά. Εστερμπόγλου Ιωακήμ, επιχειρηματίας. Είναι υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης. Να στέκονται μία φωτογραφία. Ευρεμίδης Χαράλαμπος, αστυνομικός. Μια φωτογραφία θα στέκονται εδώ. Θα κοιτάτε και μπροστά. Καραγκιόζογλου Βασιλική, πολιτικός μηχανικός δημοτικός υπάλληλος. Είναι και εδώ στη σημεία μου. Γι' αυτό είναι όμορφος. Ματσολόγλος Θωμάς, ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι στο εξωτερικό ταξίδι ο μόνος του Λαυρό. Επόμενο.
Τσιπροπούλου Νικολέτα, διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου. Τζούκα Ελένη, νοσηλεύτρια. Χριστοδουλόπουλος Σταύρος, ελεύθερος επαγγελματίας. Περνάμε στους υποψήφιους συμβούλους τοπικής κοινότητας Αγκαθιάς. Δημιόπουλος Ευάγγελος, χειριστής μηχανημάτων έργου. Καλομενίδου Ευγενία, σύζυγος Μουσενίκα Αργύρη, ελεύθερος επαγγελματίας. Κοκάρας Κωνσταντίνος, καταστηματάρχης γεωργικών φαρμάκων. Παναγιωτόπουλος Σωτήριος, συνταξιούχος. Παπαδοπούλου Βασιλική, σύζυγος Αγγελόπουλου Ιωάννη, ιδιωτική υπάλληλος. Υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας Κυψέης. Βεσιρόπουλος Πρόδρομος, ελεύθερος επαγγελματίας. Βεσιροπούλου Ζωή, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Λουκούρης Κωνσταντίνος, αγρότης. Νεστοροπούλου Εμμανουέλα, βοηθός φαρμακοποιού. Χολέβας Απόστολος, δημόσιος υπάλληλος. Υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας Προδρόμου. Γατόπουλος Αντώνιος, ιδιωτικός υπάλληλος. Γατοπούλου Άννα, αγρότης. Βουσιόπουλος Γρηγόριος, παραγωγός. Ζορμπά Ραυτοπούλου Δάφνη, αγρότης. Ζορμπάς Αριστίδης, δάσκαλος. Παρσόπουλος Βασίλειος, αυτοκινητιστής. Θα περάσουμε τώρα στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ξεκινάμε με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους Αλεξάνδρειας. Αδαμόπουλος Σωτήριος, τεχνίτης κατασκευών αλουμινίου. Βαρδάκα Γλυκομάχη, οικονομολόγος. Γεωργακάκης Απόστολος, συνταξιούχος. Έλα,
Γιάντας Γεώργιος, οικονομολόγος. Ζησόπουλος Δημοσθένης, αγρότης. Ζωγράφου Αφροδίτη, ελεύθερος επαγγελματίας. Ιακωβίδου Ευαγγελοπούλου Όλια, δημόσια υπάλληλος νοσηλεύτρια. Κοζίδου Ιωάννα, ελεύθερος επαγγελματίας. Κούνδουρος Κωνσταντίνος, συνταξιούχος εργολάβος. Λαφαζάνη Ελένη, δημόσια υπάλληλος ΟΕΛ. Μακρύ Τσέλια Άννα, ιδιωτική υπάλληλος. Μαυρακάκι Ματράκα Άρτεμις, ιδιωτική υπάλληλος. Μαυρίδου Ξανθοπούλου Αναστασία, αγρότης. Μεταξά Παρθένα, λογίστρια. Μπίκος Στέργιος, ιδιωτικός υπάλληλος. Παντόπουλος Θωμάς, Λοχίας, αυτοκινητιστής Μεσίτης. Παπαχατζή Ιφηγένεια, οικιακά. Παράσχος Αθανάσιος, συνταξιούχος της ΕΡΤ. Πουαρίδης Αβραμ, πολιτής. Σίγκας Κωνσταντίνος, ελεύθερος επαγγελματίας. Τζέπης Ζαφύριος, ελεύθερος επαγγελματίας. Χρυσάφης Ευάγγελος, επιπλοτεχνίτης. Θα συνεχίσουμε με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στη Δημοτική Ενότητα Αντικονιδών. Διαμαντοπούλου Ανδρομάχη, αγρότης. Ελάχανη Κυριακή, ιδιωτική υπάλληλος.
Τσαγιόπουλος Αντώνης, αγρότης. Βραγκούλης Ραφαήλ, ελεύθερος επαγγελματίας. Συνεχίζουμε με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης. Κοτζιπασοπούλου Ελένη, ιδιωτική υπάλληλος. Κοτσογιαννίδου Μαρία, αγρότης. Μαμουτόπουλος Νίκος, εργολάβος. Μελιτζανάς Ελευθέριος, γεωπόνος ιδιωτικός υπάλληλος. Μοσχοπούλου Αναστασία, μουσικολόγος. Μπουκουβάλας Αθανάσιος, ιδιωτικός υπάλληλος. Νατσιούρας Αντώνιος, φοιτητής φιλολογίας. Νικολαίδου Σουλτάνα, αγρότης. Τζιλίκας Γεώργιος, αγρότης. Και θα τελειώσουμε με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας Πλατέως. Ανδρονίδης Αντώνιος, ιδιωτικός υπάλληλος. Γιαννόπουλος Γεώργιος, αγρότης. Γκρέπας Ιωάννης, ελεύθερος επαγγελματίας. Γραμμενόπουλος Αρτέμης, ελεύθερος επαγγελματίας. Καραδήμου Σοφία, ιδιωτική υπάλληλος στη Ίστρια. Κιτούδης Μόσχος, αγρότης. Ματράκα Πολυξένη, η δημόσια υπάλληλος νοσηλεύτρια. Πουλιοπούλου Ευαγγελία, ιδιωτική υπάλληλος. Κουζούνη Ελένη, δημόσια υπάλληλος νοσηλεύτρια. Παπαδημητρίου Βασίλειος, ελεύθερος επαγγελματίας. Πετρίδης Παντελής, στρατιωτικός. Σας ευχαριστούμε πολύ.
μας έχει πολλούς νέους και νέες. Όλοι είναι ορεξάτοι. Δεν είναι άτομα που θέλουν να πάρουν την καρέκλα για να πάρουν το μισθό, όπως γίνεται σήμερα με πολλούς από αυτούς που είναι εκεί. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε και θα δουλέψουμε όλες και όλοι μαζί. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα!